Θα πάμε στη Λίμνο, καθώς εκεί οι κριτικοί της περιοχής επιχειρούν να δώσουν άρωμα Κρήτης στο νησί της Λίμνου. Και μάλιστα έχουμε και μία αναπαράσταση ενός κριτικού γάμου από τους Κρήτες εκεί της περιοχής. Βλέπουμε χαρακτηριστικά βέβαια 30 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς η πρόσκληση ουσιαστικά για αυτόν τον κριτικό, την αναπαράσταση του κριτικού γάμου. Και θεωρώ ότι θα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να παραβρεθεί σε ένα τέτοιο όμορφο γεγονός. Πάμε στην κυρία Ρία Κακαβελάκη. Είναι μέλος Συλλόγου Κριτών Λίμνου, η Μεγαλόνησο. Στην καλησπέρα μας από Κρήτη, κυρία Κακαβελάκη. Καλησπέρα από τη Λίμνο. Τι κάνετε, πώς είστε? Κρήτη. Μια χαρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Προσπαθείτε αρκετά. Είπαμε σήμερα την εκπομπή εδώ στην Κρήτη TV, την Κρήτη σήμερα, να την ξεκινήσουμε με το δικό σας ποδαρικό και με μια εξαιρετική πρωτοβουλία που φέρνετε κοντά όχι μόνο τους κριτικούς αλλά και τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Για πείτε μας περισσότερα. Λοιπόν, για το γάμο, για την αναπαράσταση του γάμου που θα κάνουμε στις 30 Ιουλίου, είναι μια εκδήλωση που θέλουμε να δείξουμε λίγο εδώ στον κόσμο, γιατί έχουμε πολλούς Κρήτες εδώ στη Λίμνο, να τους δείξουμε λίγο πώς ακριβώς κάνουμε τους γάμους στην Κρήτη, όσο γίνεται αυτό. Γιατί η απόσταση μας εμποδίζει λίγο στο να έχουμε τα ντόπια υλικά για να φτιάξουμε τα πράγματα τους γάμους, αλλά παρόλα αυτά το κάνουμε αυτό. Θα έχουμε μια πομπή του Γαμπρού και της Νύχτας που θα ξεκινήσει από τη μία άκρη της πόλης, με τους οργανωπαίκτες, όπως κάνουμε στην Κρήτη, λέγοντας μαντινάδες στους μελώνυμπους. Θα κερνούμε ρακί τον κόσμο και θα καταλήξουμε σε ένα μαγαζί που θα γίνει το γλέντι παίζοντας κρητική μουσική, με κρητικά όργανα. Είναι κάτι για το οποίο προετοιμάζεστε αρκετό χρονικό διάστημα και τι ακριβώς ετοιμάζετε να, πέρα από το γάμο σαν γάμο και το γλέντι, τι ακριβώς θα δουν όσοι έρθουν, θα ακούσουν? Θα δουν φορεσιές, κριτικές, γιατί ο Γαμπρός και η Νύφη θα φοράνε παραδοσιακές κριτικές, νυχτιάτικες φορεσιές εκείνη τη μέρα. Θα ακούσουν τις μαντινάδες που λέγονται στο γάμο με τη συνοδεία ριζίτικων τραγουδιών. Θα καταλήξουν στο γλέντιο, το οποίο θα έχουμε τη γαμοκουλούρα, όπως έχουμε στην Κρήτη, γαμοπύλαχο και ξεροτίγανα και φυσικά τσικουδιά. Και θα δουν και τους χορούς μας, θα τους ακούσουν, θα ακούσουν τα τραγούδια, τα νυχτιάτικα. Η αλήθεια είναι πως το έχουν ανάγκη και η κριτική εκεί της Λίμνου, αλλά και η ίδια η παράδοσή μας. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το οποίο επιχειρείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη συγκυρία, καθώς προηγήθηκαν και 2 χρόνια όπου πάνω κάτω φαντάζομαι δεν είχατε προγραμματίσει απολύτως τίποτα λόγω πανδημίας. Ο αριθμός των κριτών εκεί στη Λίμνο, ο αριθμός των κριτών εκεί στη Λίμνο ποιος είναι? Δεν ξέρουμε ακριβώς. Μέχρι στιγμής γύρω στους 100 ανθρώπους έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Ναι. Είναι αρκετοί παραπάνω από αυτό το νούμερο που λέμε. Και βέβαια εδώ έχουμε πολλούς στρατιωτικούς που έρχονται και φεύγουν κριτικούς και πολλούς φοιτητές. Γιατί έχουμε και ένα παράδειγμα πανεπιστημίου εδώ στη Λίμνη. Μάλιστα. Δεν ξέρω με το εισιτήριο αναχείρας προκειμένου να κατέβετε Κρήτη. Πώς προγραμματίζετε επιστροφή τουλάχιστον το καλοκαίρι εδώ στο νησί? Οι περισσότεροι ήρθαμε ήδη και έχουμε γυρίσει. Πήγατε νωρίς. Το καλοκαίρι είναι δύσκολη περίοδος να φεύγουμε από εδώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε στους κριτικούς που θα έρθουν εδώ το καλοκαίρι. Το μήνυμα που στέλνετε εδώ στην Κρήτη ποιο είναι? Να συνεχίσουμε όλοι μαζί, παρόλο που είμαστε τόσο μακριά, εμείς αγαπάμε την Κρήτη και προσπαθούμε να είμαστε συνεχώς σε μια επικοινωνία. Αυτό, και να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να είμαστε... Γιατί ξέρετε, οι Λίμνος με την Κρήτη συνδέονται και με τη μυθολογία και με την ιστορία και με την πραγματικότητα σε πάρα πολλά σημεία και έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία τα δύο νησιά, παρόλο που είμαστε τόσο πολύ μακριά. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Όλα να πάνε καλά, υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση όπως μας είπατε και να συνεχίσετε έτσι την παράδοση, να την μεταδίδετε, να επικοινωνείτε με τους κριτικούς εκεί, με τους ντόπιους και όλους αυτούς που επιθυμούν να γνωρίσουν το παρελθόν της Κρήτης. Να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλησπέρα μας. Να αφήσουμε μια παρακαταθήκη πολύ σωστά, ωραία για το νησί μας. Το κυριότερο, το βασικότερο, να είστε καλά, κυρία Κακαβελάκη. Λοιπόν,